απόγευμα σε όλους. Να ξεκινήσουμε από σένα. Λοιπόν, έχουν κλειστεί ήδη τα πρώτα ραντεβού. Στις 6 το απόγευμα σήμερα στη Βουλή ο κ. Βενιζέλος θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς, τον κ. Φώτη Κουβέλη. Αύριο στις 10 το πρωί με τον κ. Αντώνη Σαμαρά, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Και εκκρεμεί να μάθουμε την ώρα στην οποία θα συναντηθεί με τον κ. Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής ο κ. Βενιζέλος έχει επικοινωνήσει και με την κ. Αλέκα Παπαρίγα, όμως η κ. Παπαρίγα αρνήθηκε να συναντηθεί με τον κ. Βενιζέλο. Mm-hmm. Απομένει να δούμε τι θα γίνει με το ραντεβού του κ. Βενιζέλου με τον Πάνο Καμένο, τον επικεφαλή των ανεξάρτητων Ελλήνων. Τώρα, βγαίνοντας από εδώ, από το Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Βενιζέλος είπε ότι δεν δηλώνω αισιόδοξος, ωστόσο οφείλω να προσπαθήσω να δημιουργήσω, να δημιουργηθούν οι συνθήκες και να περάσει η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στην επόμενη φάση της, να προετοιμάσει δηλαδή τη σύσκεψη του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μήπως και εκεί βρεθεί μια λύση για να υπάρξει κυβέρνηση εθνικής ενότητας, όπως επιθυμεί βεβαίως ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος. Νωρίτερα υπήρξε και συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Χριστό, συγγνώμη. Μείνε μαζί μας να σου ζητήσω, να μείνεις μαζί μας, να πάμε μετά να δούμε τη δήλωση στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πριν από αυτό, να δούμε τη δήλωση αφού παρέλαβε την διερευνητική εντολή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κύριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας μου έδωσε την διερευνητική εντολή προκειμένου να κάνουμε και εμείς την προσπάθεια που απαιτείται κατά το Σύνταγμα, προκειμένου να διαμορφωθεί πλειοψηφία στη Βουλή ικανή να στηρίξει μια κυβέρνηση. Όπως ξέρετε, η δική μας πρόταση ήταν και είναι να σχηματιστεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, μια κυβέρνηση ευρείας συνεργασίας των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων, της ευθύνης, της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης. Αυτό είναι εφικτό, παρότι η εντολή του ελληνικού λαού δεν είναι δυστυχώς καθαρή, αλλά είναι καθαρό ότι ο λαός θέλει σταθερότητα, θέλει να αποφύγουμε τις εκλογές, θέλει μια Ελλάδα μέσα στο ευρώ, θέλει μια Ελλάδα που να είναι σε καλύτερη θέση, θέλει καλύτερες συνθήκες ζωής για τους Έλληνες, μεγαλύτερη ασφάλεια, μεγαλύτερη προοπτική, μεγαλύτερη αισιοδοξία.